Δεν έχει σημασία αν η γάτα είναι άσπρη ή μαύρη, αρκεί να πιάνει ποντίκια. Είναι δείγμα ανθρώπου χωρίς μεγάλη εμπειρία, το να μην πιστεύει στην τύχη. Για να είμαστε ευτυχισμένοι, πρέπει να μην μας απασχολούν πολύ οι άλλοι. Εκείνος που πρέπει να τον πείσει κάποιος άλλος για να δράσει, δεν είναι άνθρωπος της δράσης. Ζήσε το σήμερα σαν να ήταν η τελευταία σου μέρα και κάνε σχέδια σαν να πρόκειται να ζήσεις για πάντα. Η δύναμη δεν προέρχεται από τις φυσικές ικανότητες, προέρχεται από την ακλόνητη θέληση. Θα πρέπει να κρίνουμε έναν άνθρωπο τόσο από τους εχθρούς του, όσο και από τους φίλους του. Μην δίνεις μάχες, από τις οποίες δεν κερδίζεις τίποτα νικώντας. Καλύτερα να ζήσεις μία μέρα σαν λιοντάρι, παρά 100 χρόνια σαν πρόβατο. Ο ανώτερος άνθρωπος είναι σκληρός με τον εαυτό του, ο κατώτερος άνθρωπος είναι σκληρός με τους άλλους. Όχλος αλλά κατά κανόνα και τα άτομα, χρειάζονται ετοιματζίδικες απόψεις για όλα τα θέματα. Η προσωπικότητά μας είναι κήπος, ενώ η θέλησή μας είναι ο κυπουρός. Μπορείς να κάνεις τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο, αν είσαι προετοιμασμένος να αντιμετωπίσεις τις συνέπειες. Να συγχωρείς τους εχθρούς σου, αυτό τους κάνει να σε μισούν περισσότερο. Ο θάνατος δεν είναι όταν σβήνουν τα φώτα, είναι το σβήσιμο της λάμπας επειδή ήρθε η αυγή. Οι δύσκολες συνθήκες στη ζωή είναι απαραίτητες για να βγει ό,τι καλύτερο από την προσωπικότητα του ανθρώπου. Όρισε στον εαυτό σου έναν χαρακτήρα και έναν τρόπο ζωής που θα τον κρατάς είτε είσαι μόνος, είτε με άλλους. Μπορείς να προσποιηθείς ότι είσαι σοβαρός, αλλά δεν μπορείς να προσποιηθείς ότι είσαι αστείος. Το μόνο πράγμα που πρέπει να φοβόμαστε είναι ο ίδιος ο φόβος. Τους αρέσει να σκοτώνουν τον χρόνο τους, περιμένοντας τον χρόνο να τους σκοτώσει. Υπάρχουν ερωτήσεις που δεν τις κάνουμε, επειδή φοβόμαστε τις απαντήσεις. Όλοι οι γοητευτικοί άνθρωποι κρύβουν κάτι, συνήθως την πλήρη εξάρτησή τους από τη γνώμη των άλλων. Ο δυνατός άνθρωπος συνήθως υποφέρει χωρίς να παραπονιέται, ενώ ο αδύναμος παραπονιέται χωρίς να υποφέρει. Να ενεργείς, σαν να είναι αδύνατο να αποτύχεις. Μη διαλέξεις έναν δρόμο χωρίς εμπόδια, γιατί πιθανότατα δεν οδηγεί πουθενά. Η κριτική γίνεται μόνο για να ανιχνεύσουμε την αλήθεια, όχι για να κάνουμε τους δικαστές. Ζήτα αυτό που θέλεις και να είσαι προετοιμασμένος να το αποκτήσεις. Ελεύθερος είναι εκείνος που μπορεί να ζει, χωρίς να λέει ψέματα. Είναι καλύτερα να είσαι το σφυρί, παρά το αμόνι. Δεν θα ξέρεις ποτε πόσο δυνατός είσαι, μέχρι τη στιγμή που το να είσαι δυνατός, θα είναι η μόνη σου επιλογή. Αυτός που αγωνίζεται μπορεί να χάσει, όμως αυτός που δεν αγωνίζεται ήδη έχει χάσει. Είναι στη φύση του ανθρώπου να σκέφτεται λογικά και να ενεργεί παράλογα. Η απεσιοδοξία είναι θέμα διάθεσης, η αισιοδοξία είναι θέμα θέλησης. Κάθε ηλίθιος μπορεί να επιμένει και να συνεχίζει, αλλά ο έξυπνος άνθρωπος ξέρει πότε να κατεβάσει εγκαίρως τα πανιά. Μόνο η δύναμη μπορεί να συνεργαστεί, η αδυναμία μπορεί μόνο να οικετεύσει. Ο γάμος είναι το τίμημα που πληρώνουν οι άντρες για το σεξ και το σεξ το τίμημα που πληρώνουν οι γυναίκες για το γάμο. Ο σκοπός της ζωής είναι να πεθαίνεις νέος, όσο πιο αργά γίνεται. Οι καυγάδες των ερωτευμένων είναι η ανανέωση της αγάπης. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου φαίνεται από αυτό που θεωρεί αστείο.
Το σύμπαν είναι τσιγκούνικο, για όποιον αρνείται τον εαυτό του. Φθονούμε την ευτυχία των άλλων, οι άλλοι φθονούν τη δική μας. Τη ζωή την καταλαβαίνουμε κοιτώντας πίσω, αλλά πρέπει να τη ζήσουμε κοιτώντας μπροστά. Οι εχθροί σε κάνουν πιο δυνατό, οι σύμμαχοι πιο αδύναμο. Κάποιες γυναίκες είναι τόσο άπιστες που ευχαριστούνται να απατούν τους εραστές τους με τους συζύγους τους. Ένας άντρας που δεν λέει ψέματα σε μία γυναίκα, δεν νοιάζεται πολύ για τα αισθήματα της. Αν θέλετε την εύνοια των μαζών, πρέπει να λέτε τα πιο ηλίθια και τα πιο χοντρά ψέματα. Δεν είναι ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν δύναμη θέλησης και κάποιοι δεν έχουν. Είναι ότι κάποιοι άνθρωποι είναι έτοιμοι να αλλάξουν και κάποιοι δεν είναι. Όταν αμφιβάλλεις για τη δύναμή σου, δίνεις δύναμη στην αμφιβολία σου. Ποτέ μην παρακαλάς για κάτι που έχεις τη δύναμη να το αποκτήσεις με τις δικές σου δυνάμεις. Το ταλέντο του ανθρώπου αναπτύσσεται μέσα στην απομόνωση, ο χαρακτήρας του όμως διαμορφώνεται μέσα στις τρικυμίες της ζωής. Προεκτείνει κανείς τα όρια του, μόνο όταν τα ξεπερνάει. Όταν είναι κανείς νέος, είναι πολύ νωρίς, όταν είναι γέρος, είναι πολύ αργά. Όσο πιο σκληρά δουλεύεις, τόσο πιο δύσκολα παραδίνεσαι. Οι άλλοι μπορούν να σε σταματήσουν προσωρινά, εσύ είσαι ο μόνος που μπορεί να το κάνει μόνιμα. Η ζωή είναι σκληρή, αλλά εγώ είμαι σκληρότερος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλακεία από το να τα παίρνεις όλα κατάκαρδα. Από τα μικροπράγματα καταλαβαίνουμε καλύτερα το χαρακτήρα ενός ανθρώπου, γιατί στα μεγάλα είναι πιο προσεκτικός και κρύβεται. Η ακαμψία πρέπει να υπάρχει στη θέληση και όχι στην κρίση. Ο δυνατός είναι πιο δυνατός όταν είναι μόνος. Όταν η συνέχεια γίνεται ζώρικη, οι ζώρικοι συνεχίζουν. Το κουτσομπολιό είναι κάτι που κανένας δεν παραδέχεται ότι του αρέσει, αλλά όλοι το απολαμβάνουν. Όταν βλέπεις ένα άτομο που συχνά είναι σιωπηλό και αποφεύγει τους ανθρώπους, προσπάθησε να μείνεις κοντά του, γιατί του έχει δοθεί σοφία.